Βρισκόμαστε στον ιερό χώρο της αγοράς των Θασίων, στην πανέμορφη Θάσο, που για μένα ήταν μία αποκάλυψη. Εδώ λοιπόν με έφερε η Μαρμένη για να μιλήσω για ένα θέμα που ταλανίζει όλους τους Έλληνες, την Ανδρία. Και εδώ αυτός ο ιερός τόπος που είναι στη γη των Μακεδόνων, το πιο βόρειο νησί του Αιγαίου, εκπέμπει και αποπνέει αυτή τη μυρωδιά της Ανδρίας. Γιατί ήταν ένας ιερός τόπος όπου λατρεύτηκε κυρίως ο Διόνυσος και ο Ηρακλής. Το απόλυτο πρότυπο του ήρωος της φυλής μας. Ξεκινάω με την ιστορία, λίγα ιστορικά στοιχεία τα οποία είναι σημαντικά και φυσικά την αποκωδικοποίησή τους, όπως πάντα. Ποιος ίδρυσε τη Θάσο? Η Θάσος είναι μια αποικία των Παριανών, των Παρίων. Όταν λοιπόν πήγε στο μαντίο των Δελφών ο Τελεσικλής, ο οποίος είναι ένας Πάριος αρχηγός εκεί που ήθελε να κάνει εδώ την αποικία και παρεπιπτόντως είναι ο πατέρας του μεγάλου ποιητή του Αρχίλοχου, που είναι πάρα πολύ σημαντικός και αναφέρεται από πάρα πολλούς συγγραφείς. Όταν λοιπόν ήθελε να κάνει εδώ την αποικία, γιατί η Θάσος έχει από τα ωραιότερα μάρμαρα, τα πιο λευκά μάρμαρα της Ελλάδος, και το Παριανό μάρμαρο είναι επίσης σημαντικό, θέλησαν λοιπόν οι Πάροι να κάνουν εδώ μια αποικία και πήγε ο Τελεσικλής στο μαντίο των Δελφών να ρωτήσει, να πάρει ένα χρησμό για αυτή ακριβώς την αποικία. Και η πυθία του λέει, και αυτό μας το καταθέτει ο Ευσέβιος στην Ευαγγελική του Προπαρασκευή, στο έκτο βιβλίο 7.256b, για όποιον ενδιαφέρεται. «Άγγιλον Παρίς, Τελεσίκλες, ως σε κελεύω, νήσι ιερή κτίζειν ευδίελον άστι». Δηλαδή, είναι μια αγγελία που σου δίνω να δώσεις στους Πάριους. Πήγαινε και πες αυτό το άγγελμα, αυτή την αγγελία από τους Δελφούς στους Πάριους, εσύ Τελεσικλή, όπως σε διατάζω εγώ, εννοείται ο Φίβος διατάζει, ο Σεκελεύω, να κτίζεις ένα ευδίελον άστι, μια πόλη η οποία θα είναι ευδιάκριτος, θα πούμε λιγάκι για το ευδίελον, που θα τη βλέπουν όλοι, θα είναι εύκολα διακριτέα, στην νήσο την ιερή ή αερία. Αυτό ήταν και το πρώτο όνομα της νήσου Θάσου. Εδώ η αερία νήσος έχει να κάνει με την Ήρα την ίδια. Θα συνδέσουμε λοιπόν γιατί ο χρησμός των Δελφών λέει ότι η νήσος εδώ πρέπει να λέγεται αερία ή ιερή. Το ήττα με το α, ξέρετε, εναλλάσσονται. Δωρικά λέγεται αερία, που είναι και το πρώτο όνομά της. Η αερία σχετίζεται άμεσα με την Ήρα, με τον αέρα. Αυτό που λέμε με τα αερικά, τα πνεύματα, με τα προστατευτικά πνεύματα σχετίζεται η αερία. Αυτή λοιπόν είναι αυτό είναι το όνομα που λέει ο Φίβος στον Τελεσικλή να ονομάσει την νήσο αυτή. Πριν πάμε να πούμε λιγάκι τι είναι ο Τελεσικλής ετυμολογικά, γιατί όλη η μύθη και όλη η ιστορία, μιλάμε τώρα για 680 πουχού που παίρνει το χρησμό και έρχεται εδώ και κάνει αποικία των Παρίων, δεν είναι τυχαία τα ονόματα, όπως γνωρίζουμε. Μέσα σε αυτό τον υπέροχο διασυμπαντικό κώδικα που λέγεται ελληνική γλώσσα, αν ψάξουμε και ξεσκαλίσουμε την ετυμολογία, θα βρούμε τι κρύβεται από πίσω. Θα πούμε καταρχήν, τι είναι η Ευδίελος, γιατί την πόλη εδώ τη λέει Ευδίελο και πού ακριβώς την βρίσκουμε, το ΔΕΙΟΤΑ. Τη βρίσκουμε στον Όμηρο σαν χαρακτηρισμό της Ιθάκης. Εικτισμένην και Ευδίελον την ονομάζει ο Όμηρος. Δηλαδή αυτή που έχει τα όμορφα σπίτια και είναι ορατή από μακριά. Αυτό λοιπόν, όταν λέμε όμορφα σπίτια σε ψυχικό επίπεδο, εννοούμε τους οίκους της καρδιάς, γιατί εδώ εδράζεται η ψυχή μας. Όταν λοιπόν μια πόλη έχει όμορφα σπίτια, κωδικά στον Όμηρο, όπως είναι η Θάκη εδώ, η καταγωγή του Οδυσσέα, σημαίνει ότι έχει εξαγνισμένο συναίσθημα ο κάτοικος που την κατοικεί.
Όταν λοιπόν υπάρχει αυτή η προϋπόθεση ότι το είναι τα σπίτια πιο λευκά του γλαυκού το γειτόνεμα, που λέει και ο Ελίτης μας, όταν λοιπόν εδώ έχω τον εξαγνισμό, το αγνό φως, της αγνότητας δηλαδή την κατάσταση και δεν έχω αρνητικό συνέστημα, τότε είμαι ευδιάκριτη από τους άνω κόσμους. Το νησί λοιπόν αυτό είναι σαν να λέει ότι οι άνθρωποι που το απικούν θα έχουν αυτή τη σύνδεση με τα θεία παιδεία και θα, πολύ εύκολα θα είναι διακριτοί εκ των άνω. Η Ιθάκη από την άλλη μεριά, που είναι ένας μυθικός φυσικά τόπος, ενώ υπαρκτή μεν, αλλά κάτι θέλει να πει το όνομά της, η Ιθάκη είναι η ηθική στην ουσία. Άρα εδώ υπάρχει ήθος, υπάρχει ηθική και τότε λέγεται κωδικά από τον Όμηρο αυτό το κτίσμα εδώ που έχουμε, αυτός ο οίκος της ψυχής, ευδίελος και ικτισμένος οίκος. Έχουμε λοιπόν εδώ τη σύνδεση Ομήρου με Θάσο, Ιθάκης με Θάσο. Ο Τελεσικλής εντωμεταξύ, που είναι αυτός ο οποίος ηγείται των Παρίων, το όνομά του είναι επίσης δηλωτικό του τι σημαίνει. Τέλος σημαίνει σκοπός, σημαίνει τελετή, σημαίνει τελειοποίηση. Άρα ο Τελεσικλής είναι αυτός που έχει κλαίος, που αποκομίσει κλαίος από τα θεία παιδεία και κλαίος είναι η αναγνώριση και η τιμή που σου δίνει το θείον, όχι οτιδήποτε άλλο, όχι ο άνθρωπος, το θείον. Τον αναγνωρίζουν λοιπόν οι θεϊκοί κόσμοι γιατί έχει τελειοποιηθεί ψυχικά. Και είναι λογικό και δένει με τη λέξη ευδίελος. Η δε πάρος, η λέξη πάρος σημαίνει το λίγο πριν, το πρόσφατο παρελθόν μου. Το πρόσφατο παρελθόν της ψυχής που έχει σχέση με τη θεϊκότητα είναι η θεϊκή της καταγωγή από τα ουράνια παιδεία. Εδώ λοιπόν αυτός συνδέεται με τα πάτρια, με τους άνω κόσμους. Έρχεται λοιπόν να πάρει αυτός αυτό το χρησμό, ο Τελεσικλής, και να ιδρύσει την ίσο αερία. Όμως, ερχόμενοι εδώ οι πάροι φέρνουν και την λατρεία της Δήμητρος, της Αρτέμιδος και του Απόλλωνος. Εδώ έχω έναν γλυκύτατο μαθητή μου και φίλο, σαν τον Θάσιο Ίνο, γιατί ο Θάσιος Ίνος, όπως μας λέει πάρα πολλοί κόσμος και στους δειπνοσοφιστές το βρίσκουμε με τον Αθήναιο και στη Λυσιστράτη που μας λέει ο Αριστοφάνης ότι πίνανε, λέει, γλυκό κρασάκι Θάσιον Ίνων. Όπως λοιπόν είναι ο Θάσιος Ίνος, είναι και ο Θάσιος φίλος μου, ο πολύγνωτος, ο Παπαϊκονόμου, που έχω τη χαρά να με φιλοξενεί και να με ξεναγήσει όλο αυτό το υπέροχο μέρος εδώ και γι' αυτό έχω μάθει και τόσα πολλά. Και αυτό του είπα, ότι δεν είναι τυχαίο δηλαδή που βρίσκομαι τώρα σε αυτή τη φάση εδώ, σε ένα νησί που είναι ποτισμένο με νάματα Ανδρείας. Γιατί εδώ, όπως είπαμε, λατρευόταν ο Διόνυσος και ο Ηρακλής. Λατρεύεται λοιπόν ο Διόνυσος και ο Ηρακλής, γιατί πριν τους Παρίους εδώ ήταν Θράκες. Και όπως καταλαβαίνουμε και όλοι ξέρουμε, η λατρεία του Διόνυσου στη Θράκη είναι ιδιαίτερη. Ο Διόνυσος, να θυμίσω, ότι είναι ο Θεός του κόσμου μας. Είναι ο Θεός του κόσμου μας. Επομένως, εδώ κυβερνάει ο Θεός ο οποίος βοηθάει τον άνθρωπο να θεωθεί. Και όταν θεωθεί και γίνει θεάνθρωπος, ήρωας δηλαδή, ή κατά σχέση δαίμων, όπως μας το λέει ο Πρόκλος, τότε το απόλυτο πρότυπό του λέγεται Ηρακλής. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα από τα πάρα πολύ ωραία ιερά του Ηρακλέους, στη Θάσο εννοώ, όχι εδώ στην αγορά των Θασίων. Εδώ έχουμε το ναό του, του Διός Αγοραίου, του Αγοραίου Διός. Να το δείξουμε λιγάκι με την κάμερα. Προς αυτή τη μεριά είναι ναός του Αγοραίου Διός. Είμαστε μέσα στα υπέροχα πλατάνια εδώ της αγοράς των Θασίων. Όλη η Θάσος είναι μία αποκάλυψη. Εδώ είναι η αγορά, είναι ένας υπέροχος τόπος. Σώσονται πάρα πολλά από αυτά τα ιερά τους. Και εδώ μαζευόντουσαν, δεν είναι τυχαίο που βρίσκομαι στο μέρος του Αγοραίου Διός, που λατρεύτηκε ο Αγοραίος Διάς, γιατί η αγορά είναι εκεί που μαζευόμαστε και αγορεύουμε. Έτσι και εγώ λοιπόν
αγορεύω εδώ σε αυτό το ιερό για να πω για αυτό το μεγαλείο αυτού του νησιού και της παράδοσής του. Βλέπουμε τα υπέροχα πλατάνια. Τα πλατάνια, να ξέρουμε ότι είναι αφιερωμένα στον Πάνα. Δεν είναι τυχαίο, ο Πάνας είναι γιος του Ερμού. Βλέπουμε εδώ τα υπέροχα πλατάνια γύρω, όλο το μέρος είναι παντού. Ένας νεραϊδότοπος σκέτος είναι η θάσος και ο πλάτανος είναι αφιερωμένος στον Πάνα. Γι' αυτό και όταν έχουμε το τελείωμα στο Φέδρο που μιλάει ο Σοκράτης στο νεαρό Φέδρο, για το περιέρωτος είναι το, η συζήτηση. Όταν λοιπόν βρίσκουμε σε αυτό το κείμενο του Φέδρου να είναι κάτω από μία πλάτανο, γυρνάμε λιγάκι την κάμερα, τη γυρνάμε, να πάει από εδώ, έτσι. Λοιπόν, όταν λοιπόν βρισκόμαστε κάτω από μία, βρίσκονται κάτω από μία πλάτανο, δίπλα στον Ηλισσό ποταμό, του μιλάει, κάνει την απίστευτη προσευχή στον Πάνα, ο Σοκράτης, έτσι λίγει ο Φέδρος, που ζητάει από τον Πάνα να του δώσει τόσο πλούτο όσο φτάνει. Τόσο πλούτο όσο μπορεί να διαχειριστεί ο Σόφρον. Έχουμε λοιπόν εδώ ιερά του Πανός, έχουμε σκάλισμα σε βράχους μορφής του Πανός, σπήλαια του Πανός. Είναι ένας, ο Πάνας πάντα με τις νύμφες ερωτοτροπεί, δηλαδή είναι ο γιος του Ερμού που λέγεται και Ερμόπαν και είναι αυτός ο οποίος εφορεύει στο λόγο δηλαδή και ο το πανδιοικός λόγος ο Πάνας. Εδώ λοιπόν είναι το νησί που λατρεύτηκε, ο θεός του κόσμου μας, ο Διόνυσος, ο Ηρακλής, το πρότυπο του ιερός, ο Πάνας και μετά οι Πάροι φέρνουν και την λατρεία της Δήμητρας και γι' αυτό βρίσκουμε εδώ θεσμοφόριο, γίνεται δηλαδή εδώ κάτι σαν τα Ελευσίνα μυστήρια, όχι κάτι, οτιδήποτε δηλαδή, αυτά μας τα λέει και ο Παυσανίας, όταν έρχονται εδώ πέρα οι οικιστές, είναι με την Κλεόβια, η οποία συνοδεύει τον Τελεσικλή και κρατάει μία κίστη στα χέρια της, όπως η κίστη των Ελευσίνων μυστηρίων. Εδώ λοιπόν γίνεται σύνδεση των Θασίων με τη Μάνα Γη, τη Μεγάλη Μητέρα, τα μυστήρια της Μεγάλης Μητέρας. Δεν είναι τυχαίο ότι είναι το πιο βόρειο νησί του Αιγαίου και είναι πολύ κοντά στη Σαμοθράκη, όπου εκεί έχουμε τα Καβύρια. Έχουμε λοιπόν εδώ, στην Ιερή Γη των Μακεδόνων, την τέλεση μυστηρίων τόσο ελευσινίων μέσω των Θασίων από τον απικισμό των Παρίων, όσο και Καβυρίων στην Σαμοθράκη. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να μιλήσουμε σήμερα, θα αφιερώσουμε αυτό το βίντεο για να μιλήσουμε για την Ανδρεία. Και σας λέω, δεν είναι τυχαία που είμαι στην Ιερή Γη των Μακεδόνων. Και η θάσος παλιότερα, σε παλιότερες γεωλογικές περιόδους, ήταν ενωμένη με την Καβάλα εδώ πέρα απέναντι με τη Μακεδονία και με τη Θράκη βεβαίως. Και εδώ θα σας πω κάτι που εμένα με συγκλώνησε όταν το συνειδητοποίησα. Όταν άκουσα ότι η πρώτη της ονομασία ήταν Αερία, το μυαλό μου πήγε στην Ήρα βεβαίως, που είναι η συμπαντική ψυχή και η οποία γεννάει τον Άρη, αφού έχει μυρίσει κρίνο σε ένα χωριό, την λεγόμενη Ολένη, ο Όλενος μάλλον, που ο ιδρυτής εκεί της Αιτωλίας, ένα χωριό στην Αιτωλία που εκεί μυρίζει τον κρίνο και της το δίνει η Χλωρής, η νύμφη Χλωρής, γιατί λέει ο μύθος όταν γέννησε, λέει ο Δίας, χωρίς τη μεσολάβηση της Ήρας, την Αθηνά από την κεφαλή του, ήθελε και αυτή να κάνει κάτι, χωρίς την διαμεσολάβηση του Διός. Η συμπαντική σοφία δεν χρειάζεται την ψυχή, ξέρετε. Γι' αυτό βγαίνει από την κεφαλή του Δία. Η Ήρα όμως ψυχή πρέπει να γεννήσει κάτι, παρόλο που δεν είναι σπέρμα απευθείας, δηλαδή από το Δία να πάρει σπέρμα για να κυοφορήσει, τον Άρη. Άρης της Ήρας. Ήρας και Άρης έχει ακριβώς τα ίδια γράμματα. Όταν λοιπόν μυρίζει τον κρίνο
Κατά μία άλλη παράδοση είναι έξω από ένα χωριό της Αχαΐας αυτό που έγινε που μύρισε τον Κρίνο. Άλλη παράδοση λέει για την Αιτωλία. Εκεί λοιπόν υπάρχει και σήμερα χωριό Κρίνος, έξω εκεί πέρα στην Αχαΐα. Και μένει έγκυος, κάτι μας θυμίζει βεβαίως, μυρίζει τον Κρίνο και μένει έγκυος. Έρχεται λοιπόν, ξέρετε που έρχεται, λίγο πιο πάνω από εδώ πέρα, στη γειτονιά, στην Ανατολική Θράκη, στην αρχή της Προποντίδος. Εδώ λοιπόν, Έλληνες αγαπημένοι μου, γεννιέται ο Άρης από τη Συμπαντική Ψυχήρα. Στα χώματα εδώ της Θράκης της Ιερής, που όλοι οι γειτόνοι μας ζητάνε μερτικό, εδώ πρέπει να θυμηθείς, Έλληνα, εσύ, την αρία καταγωγή της ψυχής σου. Γιατί αυτός ο Άρης, λέει ο ύμνος «Ισάρεα πολεμιστήν», νούμερο 88, όρφικος, ότι αυτός ο Άρης είναι «Ινωρέης σκυπτούχος», δηλαδή το σκύπτρο του είναι η ανδρεία, που θα είναι και το θέμα μας σήμερα. Η νορέη είναι μια μεγαλύτερη δόνηση ακόμα ανδρείας, θα εξηγήσουμε, από αυτή που εννοούμε εμείς ως ανδρεία οι άνθρωποι. Αυτός λοιπόν κρατάει το σκύπτρο της ανδρείας και τι άλλο λέει, δικαιωτάται αγέ φωτών. Οι φώτες είναι οι φωτισμένοι άνθρωποι, δεν είναι οι απλοί άνθρωποι. Αυτοί που έχουν έρθει στη φώτιση, υπεφωτισμένοι. Και είναι δικαιότατη. Δεν μπορείς να είσαι επεφωτισμένος και να κάνεις αδικίες ή να σκέφτεσαι την πάρτη σου και όχι το σύνολο. Αυτός λοιπόν είναι αρχηγός των δικαιωτάτων φωτισμένων ανθρώπων. Ύμνος Άρεος αγέ, των δικαιωτάτων αγέ φωτών. Αυτός λοιπόν γεννιέται στην Ιερή Γη των Μακεδόνων λίγο πριν την Προποντίδα που θέλουν τώρα να μας κάνουν εισβολή και να ξεχάσουμε την αρία καταγωγή μας. Αυτόν λοιπόν επικαλούμαστε εδώ, σε αυτά τα ιερά χώματα της Μακεδονίας, στη Θάσο, που ο Θάσος, παρακαλώ, είναι αδελφός της Ευρώπης και αδελφός του Κάδμου και αυτά όλα είναι παιδιά του Αγίνωρος. Να το πάλι οι νωραίοι, άγανοι νωραίοι. Δηλαδή η υπερβολική δόση της ανδρείας, ο οποίος είναι οικιστής από το Άργος και πηγαίνει στη Φινίκη. Μήπως εκεί γίνεται το «έλα να δεις τις μέρες μας». Μήπως εδώ πέρα κάτι θέλει να μας πει η μυθολογία ότι θα παιχτεί δυνατό παιχνίδι σε αυτά τα σημεία στη γη. Από τη Φινίκη λοιπόν φεύγει ο Κάδμος και έρχεται στη Θήβα. Είναι άπικος δηλαδή, Έλληνες άπικοι στη Φινίκη, όπως και εγώ πήγα στον Καναδά και γέννησα τα παιδιά μου στον Καναδά. Δεν σημαίνει ότι είναι μόνο Καναδοί, το αίμα τους είναι ελληνικό, απλά γεννήθηκαν στον Καναδά. Έτσι λοιπόν και ο Αγίνωρ, ο άγαν ινωρέιν έχων, αυτός που έχει την υπερβολική δόση της ινωρέης που κρατάει το σκύπτρο του ο Άρης, αυτός λοιπόν πηγαίνει στη Φινίκη και εκεί γεννάει. Εκεί πάει με τα παιδιά του μάλλον και εκεί μεγαλώνει ο Κάδμος, ο Θάσος, είναι αδελφός του και η Ευρώπη. Μα ο Δίας στην Ευρώπη ερωτεύεται και μεταμορφώνεται σε Ταύρο. Τι είναι ο Ταύρος, το ιερό ζώο της γης. Μιλάμε στη γη είναι η ενσάρκωση, έχει την εισρωή του έρωτος, έρωση ίσον έσωρος. Η εισρωή του θείου δίου έρωτος μέσα σου όταν ανοίξεις το τρίτο μάτι. Γιατί έχει την ευρεία οποπή. Και ο ποπή σημαίνει όραση που βλέπει αυτά που έχεις δει. Γιατί είναι το ορά ορό και ο παρακείμενος είναι όποπα. Δηλαδή έχω δει, σημαίνει έχω δει. Άρα η Ευρώπη είναι αυτή που ανοίγει τη διόραση και πάει στα παιδιά που είχε δει ο νους πριν την ενσάρκωση. Αυτήν ερωτεύεται ο Δίας. Και έρχεται μετά, πάρε και τη σύνδεση με τη Μινωική Κρήτη. Και γεννάει το Μίνωα, το Σαρπιδώνα. Έτσι. Στην Κρήτη. Λοιπόν, και το Ραδάμανθι. Αυτοί λοιπόν όλοι είναι συγγενείς. Προσέξτε, μινοήτες εδώ με το Θάσο, ο οποίος είναι αδελφός του Κάδμου. Ο Κάδμος, τι ρόλο παίζει σε εμάς τους Έλληνες? Μα παντρεύεται την αρμονία που γεννάει ο Άρης με την Αφροδίτη. Να το σπάλει ο Άρης. Τρίτη φάση ο Άρης εδώ πέρα. Αυτή λοιπόν την αρμονία παντρεύεται ο Κάδμος και τι γεννάνε, τη Σεμέλη.
ποια είναι η σεμέλη, η σεμνήν επιμέλιαν και τιμήν έχουσα της ουσίας της, Διόδωρος Σικελιώτης, αυτή που εσωστρέφεται και επιμελείται την ουσία μέσα της. Αυτή γεννάει το Βάκχο, το Διόνυσο. Πάρτε λατρεία Διονύσου εδώ πέρα τώρα. Πώς συνδέονται όλα αυτά. Και να πούμε και ένα σημειάκι ακόμα, ότι ο Διόνυσος με τον Ηρακλή πώς συνδέεται στο μύθο, όταν ο Ηρακλής όχι σκοτώνει, πιάνει στα χέρια του και ελέγχει τον ερημάνθιο κάπρο. Και ποιος είναι ο κάπρος, εξού και κάφρος που λέμε, είναι αυτός που έχει ανεξέλεγκτη ερωτική ορμή εδώ. Η ερωτική ορμή που ελέγχεται, προσέξτε, ελέγχεται, κοιτάξτε τι ζούμε γύρω-γύρω, κοιτάξτε πώς πάει να διαστρεβλωθεί όλο αυτό το πράγμα της εξαγνισμένης ερωτικής ορμής. Αυτό λοιπόν τον ερημάνθιο κάπρο που ελέγχει στα χέρια του, γιατί δεν επιτρέπεται να σκοτώσει την ερωτική ορμή, έπρεπε να τον πάει στον Ευρυσθέα ζωντανό. Όταν είναι ζωντανή η ερωτική μου ορμή, αλλά δεν την αφήνω ανεξέλεγκτη και να κάνει ό,τι να είναι. Εντάξει, αυτό. Όταν λοιπόν εγώ ελέγξω αυτή την ερωτική ορμή, τότε πηγαίνω στο δάσος της Φολόης, ο Ηρακλής, και εκεί ο κένταυρος Φόλος, ο φωτισμένος και όλος, αυτός που έχει βρει την ολότητα, έχει ολοκληρώσει βίους και έχει βρει το φως των θείων κόσμων μέσα του και γίνεται φωτεινός σφαίρος, κένταυρος, ενώ έχει περάσει το ζωώδες και έχει βγάλει από το ζωώδες το ανθρώπινο και συνδέεται με τα άνω, σε αυτόν είχε δώσει ο Διόνυσος τον ίνον και του λέει, όταν περάσει κάποιος Ηρακλής θα του το δώσεις, Φόλε. Και όταν πάει ο Ηρακλής, έχω για περισσότερες λεπτομέρειες, έχω και την τετραλογία, την Δελφική τετραλογία που εκεί αναλύω για τον Ηρακλή, το δίνει στον Ηρακλή. Τι είναι ο Ηρακλής? Είναι το απόλυτο, είπαμε, πρότυπο του ήρωος. Τι κάνει? Κάνει άθλους για τους άλλους. Δηλαδή εγώ μπαίνω στον αγώνα του φωτός και σκέφτομαι το εμείς, όχι το εγώ. Δεν είμαι εγώ κεντρικός ή γέο κεντρικός. Είμαι ήλιο κεντρικός. Το μυαλό μου, γιατί ο Ηρακλής είναι προσωνυμία του ηλίου. Επομένως, αυτός έχει δικαίωμα να πάρει την ιερά μυστηριακή γνώση που διαχειρίζεται ο Διόνυσος και την δίνει ο Απόλλων. Στον Κάνθαρο, αυτό το κύπελο, αυτό είναι το ιερό δισκοπότηρο των Ελλήνων. Αυτός λοιπόν, μόνο σε αυτόν δίνεται αυτή η γνώση. Και εδώ υπάρχει το Ηράκλειο, σώζεται απίστευτα, δηλαδή πάρα πολύ ωραία. Όλη η Θάσος είναι ένας αρχαιολογικός τόπος. Και ευχαριστώ ιδιαίτερα, το ξαναλέω, το φίλο μου τον Πολύγνωτο, τον Πομουτάτος και σε όλα αυτά. Και με πήγε και στο Ηράκλειο, όπου εκεί γινόντουσαν και αγώνες, και είναι από τις λίγες περιοχές της Ελλάδας που υπάρχει ιερών Ηρακλέους, ναός Ηρακλέους. Όπως υπάρχει και η Πειρά Ηρακλέους. Είναι πολύ λίγα τα σημεία που βρίσκουμε ναό Ηρακλέους. Και μια που ανέφερα και τον Πολύγνωτο, ο Πολύγνωτος, ένας πολύ σημαντικός Θάσιος, ο οποίος τι κάνει, ζωγραφίζει την λέσχη των κνηδίων στους Δελφούς. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ο Παυσανίας του αφιερώνει 4 ολόκληρες σελίδες στα Φωκικά, περιγράφοντας αυτό που δείχνουν όλες αυτές οι εικόνες, οι απίστευτες ζωγραφικές πίνακες του Πολύγνωτου. Ο οποίος Πολύγνωτος ζωγραφίζει σκηνές από Ηλιάδα, ηλίου άλωσης, ζωγραφίζει την άλωση της Τρίας και ζωγραφίζει από την άλλη την Νέκια, δηλαδή την κάθοδο στον Άδη του Οδυσσέα. Έχουμε λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντικός ο ζωγράφος, σας λέω, ένας Παυσανίας για να αφιερώνει 4 ολόκληρες σελίδες περιγράφοντας το τι είχε αυτός ο πίνακας. Και εκεί, μας λέει ο Παυσανίας, μέσα σε όλες τις μορφές των ηρώων που βρίσκει στην Αίκαια, δηλαδή στον κάτω κόσμο, ο Οδυσσέας πηγαίνοντας στον Άδη, έχει ζωγραφίσει κάπου στην άκρη τον Τελεσικλή, ο οποίος είναι ο ιδρυτής της Θάσου εδώ, μαζί με την Κλεόβια, η οποία φέρνει την κίστη από την Πάρο και αρχίζει εδώ η λατρεία της Δήμητρας και έχουμε το θεσμοφόριο και η διεξαγωγή των Ελευσινίων Μυστηρίων εδώ το 680 Πούχου.
Έχουμε λοιπόν όλα αυτά τα ωραία να συνδέονται με τη Θάσο, αλλά και ετυμολογικά Θάσος, δάσος του Δουθού. Δενδρίτης είναι ο Διόνυσος. Νάτος ο Διόνυσος πάλι. Καλέ κουνιαδάκι της αρμονίας ήταν αυτός, ξέρετε. Την πήρε την αρμονία ο αδελφός του και κάνανε τη σεμέλη. Λοιπόν, για να φύγω από τη λέξη Θάσος τώρα και τη λέξη Ηρακλής και Διόνυσος και όλα αυτά και έρχομαι στο ζουμί του βίντεο. Και το ζουμί είναι να πούμε τι είναι η ανδρεία και πώς ορίζεται η ανδρεία. Γιατί, αγαπημένοι μου συνέλληνες, έχουμε χάσει αυτό το θυμικό, το αδούλωτο. Μας έχουν βομβαρδίσει με φόβο. Φόβο. Φοβηθείτε τον ιό, φοβηθείτε την οικονομική κρίση, φοβηθείτε τους Τούρκους, φοβηθείτε τους Αλβανούς, φοβηθείτε όλους, φοβηθείτε, για να μας έχουν έτσι υποτονικούς. Αυτό το πράγμα εδώ, στην Ιερή Γη των Μακεδόνων, πρέπει να σταματήσει τώρα. Όταν εγώ λοιπόν ξέρω την ιστορία μου, γιατί όλοι ως εστίνο της ιστορίας έσχεν μάθησιν, Ευρυπίδης, μπορεί να βρει την πληρότητα στο βίο αυτός που γνωρίζει ιστορία. Ιστορία, ίστησιν τον ρουν, σταματάει το ρουν και ελέγχεις. Και λες τι έγινε εδώ. Αυτό σε καλό με οδήγησε, θα το ξανακάνω. Σε κακό με οδήγησε, δεν θα το ξανακάνω. Αυτό σημαίνει ιστορία, ετυμολογικά. Δεν μπορεί να μην γνωρίζουμε αυτό. Δεν μπορεί να αφήσουμε το θυμικό μας να είναι υποτονικό. Εδώ λοιπόν θα αναφερθούμε καταρχήν τι σημαίνει ανδρεία. Η ανδρεία στον κρατήλο ετυμολογείται η εναντία ροή παρά το δίκαιο ρέουσα. Δηλαδή, αυτό το «αν» της ανδρείας είναι από το «ενάντια». Η ροή που πάει ενάντια στο δίκαιο. Ενάντια. Συγγνώμη, ενάντια στην αδικία. Η παρά το δίκαιο ρέουσα είναι η εναντία ροή προς την αδικία που ρέει παράλληλα με το δίκαιο. Φανταστείτε, μικρούς παραποτάμους αδικίας, σε αδικεί ο αδελφός σου, σε αδικεί ο συνάδελφός σου, σε αδικεί τη χώρα σου, αυτός που την κυβερνάει, εσύ ζεις μέσα στο ρεύμα της αδικίας και σου έρχονται τα βέλη από παντού. Είναι πολύμορφος η αδικία και είναι αυτό που λέει ο Σωκράτης στο περιδικαίου πολιτεία, περιδικαίου, το συναδικήν. Η ανδρεία, η αδικία δεν μπορεί να κάνει μόνη της ό,τι κάνει. Θέλει και συνεργάτες. Εγώ θα είμαι μιλητός με σένα, όλοι μαζί τα φάγαμε, καταλάβατε. Όταν λοιπόν όλοι τα τρώμε, δεν μιλάμε και συναδικήν. Και αδικούμε μαζί όλοι, μαζί, πάμε, συν. Όταν λοιπόν εγώ μπω αντίθετα σε αυτό το ρεύμα, εναντία ροή παρά το δίκαιο ρέουσα, η ανδρεία, και εγώ αντιτίθεμαι με ένα μεγάλο ρεύμα της ψυχής μου ενάντια σε αυτή την αδικία που μου γίνεται, και είμαι παράλληλη προς το δίκαιο, τότε λέω ότι έχω ανδρεία. Η άλλη ετυμολογία, αυτό το δέλτα δηλαδή, είναι του δικαίου, εναντία ροή, ρία, με παράλληλη με το δίκαιο. Η άλλη ετυμολογία είναι ανρία και δέλτα. Δηλαδή, ανοροή και δέλτα. Και πάλι με το δίκαιο. Άρα, όταν εγώ έχω εδώ ανδρία, η ψυχή μου πάει προς τα πάνω, δεν με τραβάει κάτω, να έχω κατάθλιψη. Τι πράγματα είναι αυτά, Έλληνες, που λέμε ότι έχουμε με το μεγαλύτερο ποσοστό κατάθλιψης στην Ευρώπη. Τι είναι αυτά, εδώ πέρα, μέσα σε αυτό τον Άγιο Τόπο. Εμείς δηλαδή τι θα κάνουμε, θα ενδώσουμε στο φόβο. Και πού είναι ο φίβος. Ο φίβος έχει ένα γιώτα και σπάει το φόβο. Εμάς ο Θεός μας είναι ο φίβος. Ο Απόλλων, η μυστηριακή γνώση, ο φωτισμός της ψυχής του νου. Μην αφήσετε τα σκοτάδια γύρω σας τα τηφωνικά. Ο Ηρακλής, μια ετυμολογία του είναι κλάστε περί τον αέρα. Σπάει τα νέφη. Σπάει τα νέφη. Όταν έχω εγώ λοιπόν το Ηράκλειο θυμικό εδώ πέρα, δε μασάω. Δεν καταλαβαίνω. Όταν εγώ γίνομαι ήρωας, αποφασίζω στα 60 να γίνω κολοκοτρώνη. Στα 60! Και με τρέμουν οι άλλοι στα δερβενάκια. Αυτά είναι αυτές οι συμπληγάδες πέτρες που περνάμε τώρα και μας λένε, κοιτάξτε, να φοβάσαι αυτό, να φοβάσαι αυτό. Και στο τέλος φεύγουν τα παιδιά μας, φεύγουν οι άλλοι Έλληνες. Πού είσαι, Μητροπάνο? Η εθνική μας μοναξιά. Εδώ θα μείνω γιατί έχω λόγο σοβαρό. Έχω λόγο σοβαρό, δεν θα φύγω, Ελληνόπουλα, και θα νικήσουμε στο τέλος.
Όχι να πάμε απλά στο εξωτερικό για να βρούμε τη μοίρα μας και να έχουμε να τα προστοζήν. Εδώ ποιος θα μείνει. Ποιος θα μείνει εδώ. Εδώ. Εδώ είμαστε εμείς, εσείς, όλοι. Και θα αντέξουμε γιατί θα επικαλεστούμε αυτόν τον ήρωα, τον Ηρακλή, τον Διόνυσο, τον Άρη. Τον Άρη. Αυτόν πρέπει να επικαλεστούμε. Γιατί όλοι άνθρωποι είμαστε και έχουμε... λυγίζουμε. Όμως, κοιτάξτε τι λένε οι όροι του Σπευσίπου. Τι είναι οι όροι του Σπευσίπου? Ο Σπεύσιμος είναι ο ανιψιός του Πλάτωνα. Είναι και ο αδελφής του. Ο Πλάτωνας δεν έχει παιδιά. Και γίνεται σχολάρχης της Πλατωνικής Ακαδημίας ακριβώς μετά τον θείο του. Τι κάνει λοιπόν αυτός? Παίρνει όλη το έργο του Πλάτωνος και λέει γράφει τους λεγόμενους όρους. Και λέει, πού αναφέρει, ας πούμε, την Ανδρία ο Πλάτων, σε αυτό το έργο, σε αυτό το έργο, σε αυτό το έργο. Μας κάνει, λοιπόν, μία καταγραφή των όρων, πώς ορίζει ο Πλάτωνας, δηλαδή, την Ανδρία, παραδείγματος χάρη, και τα βάζει με αλφαβητική σειρά όλα αυτά. Και έτσι, σε αυτό το βιβλίο έχουμε με αλφαβητική σειρά τους όρους, τους φιλοσοφικούς, που ορίζει ο Πλάτωνας στο έργο του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό έργο. Αυτό, λοιπόν, από αυτούς τους όρους είναι η Ανδρία, η οποία έχει τους περισσότερους ορισμούς. Γιατί οι Έλληνες δεν γνωρίζουμε αν δεν ορίζουμε. Αν δεν ορίζουμε. Πρώτος ορισμός. Θα σας πω μερικούς. Έχω επιλέξει κάποιους. Τους θυμάμαι κιόλας. Δηλαδή τόσο πολύ που με έχει αγγίξει αυτό το πράγμα. Ο αγαπημένος μου ορισμός είναι τόλμα υπηρετική φρονήσεως. Δηλαδή να τολμάς. Τόλμα είναι η τόλμη στα δωρικά, έτσι. Όταν υπηρετείς τη φρόνηση όμως. Γιατί τόλμη θέλει να πάω να αυτοκτονήσω, αλλά αυτό δεν υπηρετεί τη φρόνηση. Άρα εδώ, η τόλμη που υπηρετεί τη φρόνηση λέγεται Ανδρία. Δεύτερο, έξις ψυχής ακίνητος υποφόβου. Θέλω να εστιάσετε ιδιαιτέρως αυτό. Η κατάσταση της ψυχής που δεν την ταράσει ο φόβος. Ο φόβος, γιατί πίσω από τα νέφη είναι ο φίβος. Επειδή ξέρω ότι πίσω από τα νέφη είναι ο φίβος, δεν θα αφήσω να μεταράξει ο φόβος. Άρα, εδώ προσέξτε τη λέξη ακίνητος υποφόβου. Έξις ψυχής, κατάσταση της ψυχής, που δεν την μετακινεί από τις αρχές της, τα ιερά και όσια και τα πιστεύω της, ο φόβος. Και η λέξη ακίνητος έχει τα ίδια γράμματα με το ανίκητος. Επομένως, για να είσαι εσύ ανίκητος σε όλο αυτό εδώ πέρα, την επίθεση που δέχεσαι από τους τυφωνικούς ανέμους, πρέπει να είσαι ακίνητος στις πεπιθήσεις σου. Και όταν ξέρεις τι ρέει στο αίμα σου μέσα, Έλληνες εσμέν, γιατί έχουμε το ίδιο αίμα, την ίδια γλώσσα, την ίδια γλώσσα. Έτσι, το όμεμον, έτσι, το όμεμον και το ομόγλωσσον. Αυτό, τότε είμαστε Έλληνες. Αυτό πρέπει να, αν κρατάμε, αν σωθεί η γλώσσα μας, σωσόμαστε ως έθνος. Μη φοβόσαστε τίποτα. Είναι θεϊκή γλώσσα και θεία η προστασία που έχουμε από πάνω. Φτάνει να καταλάβουμε, να μην δείξουμε δειλία και να επικαλεστούμε τους θεούς μας. Άλλος ορισμός. Ρώμη καρτερική προς αρετήν. Τι σημαίνει αυτό? Η δύναμη αντοχής που έχει η ψυχή μου, αυτή είναι η Ρώμη, στην πορεία κατάκτησης της αρετής. Όταν εγώ λέω, ρε παιδί μου, θέλω να μην κάνω αδικία, θέλω να είμαι ενάρετος, και έρχεται ο άλλος και μου απειλεί το σπίτι μου, τα παιδιά μου, τη δουλειά μου. Και λέω, τώρα τι να κάνω τώρα, να χάσω τη δουλειά μου και πώς θα ζήσω? Αν αντέξεις σε αυτό, περνάς μια φουρτούνα. Αν αντέξεις τη φουρτούνα και δεν λυγίσεις, και τότε οδεύεις προς την αρετή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ένα άλλο κλασικό παράδειγμα που δένει και με τον επόμενο ορισμό που θα σας πω, είναι το παράδειγμα του καπετάνιου. Είμαι καπετάνιος και έχω εδώ πέρα ολόκληρο πλήρωμα στο πλοίο μου και πέφτω σε θαλασσοταραχή εν αμποφόρ. Εάν εγώ δηλιάσω και δεν βάλω το νου μου να σκεφτεί και να λέω κάτσε, εγώ δεν μου πάει εμένα να δηλιάζω, θα βουλιάξω κι εγώ και το πλοίο κι όλοι μαζί που κουβαλάω. Ένας άλλος λοιπόν ορισμός της Ανδρίας λέει «Έξις διαφυλακτική λογισμών ορθών εν κινδύνης». Δηλαδή, είναι η κατάσταση της ψυχής που διαφυλάζει τη λογική «Δεν τα παίζω,
ως καπετάνιος στη Φουρτούνα και την ορθή κρίση λογισμών ορθών εν κινδύνης. Φυλακτική λογισμών ορθών εν κινδύνης. Επομένως εδώ έχουμε μια κατάσταση της ψυχής η οποία στην πιο δύσκολη ώρα, στην ώρα του κινδύνου δεν τα χάνει και έχει κρίση. Έτσι έχει και ένας στρατηγός, ένας Αλέξανδρος. Μα είναι ένα εκατομμύριο Δάριος. Και τι έγινε ρε παιδιά, εμείς είμαστε 45.000, ναι, αλλά είμαστε Έλληνες, ξέρετε. Από εδώ, από τα Ιερά Χώματα ξεκίνησε αυτός. Από εδώ έπρεπε να έρθω στη γη των Μακεδόνων να κάνω αυτό το βίντεο. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένη και πολύ, σε πολύ μεγάλη, τι να σας πω, αρρή αδόνηση, να το πω έτσι. Άλλος ορισμός της Ανδρείας. Θάρσος πολεμικών. Δεν μασάω. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Τι θα μου κάνεις. Πόσους Κύπριους αγωνιστές ξέρουμε εδώ πέρα. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε αυτά. Υπάρχουν παιδάκια 19χρονα που μπήκανε μπροστά όταν ήρθε ο Ατήλας και δεν καταλαβαίναν τίποτα. Γιατί θέλουν αυτό το πράγμα. Καμία από τις κυβερνήσεις δεν ανέδειξε αυτό το ζήτημα. Όλοι λέμε Ουκρανία και τα λοιπά. Πού είναι η Κύπρος μας, πού είναι αυτό το πράγμα, το θάρσος πολεμικών που είχαν τα παλικάρια μας εκεί πέρα και κανείς δεν ξέρει την πραγματική του ιστορία. Πότε επιτέλους θα μας πούνε την πραγματική μας ιστορία, να δονηθούμε σε αυτή τη δόνηση, την παλμοδόνηση της καρδιάς αυτών. Έχουμε λοιπόν νεαρούς πολεμιστές καταδρομής. Και να το πω, γιατί είμαι και περήφανη σε αυτό. Είμαι περήφανη που η γη μου είναι καταδρομής στην Κύπρο. Είναι από τους καταδρομείς της Κύπρου. Πήγαν εκεί και κάνανε τη θητεία τους. Γιατί εγώ ήθελα να τους το περάσω αυτό το πράγμα. Για να δούνε τι πάνε να πει το αδούλωτον και μάθανε και όλη την ιστορία. Αυτοί με τους Κυπρίους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το νησί της Αφροδίτης μας και μας το έχουν και απειλούνται όπως στην Κύπρο θέλουν να κάνουν και την Ελλάδα μας. Να μας διαλύσουν, να μας την κόψουν στη μέση. Ο ένας από εδώ, ο άλλος από εκεί. Μέχρι τη Λάρισα σας φτάνει. Όχι, δεν είναι έτσι. Πρέπει να βρούμε τη δόνηση εκείνη του Ηρακλή. Θάρσος λοιπόν πολεμικών. Γιατί αναμένονται πολύ χοντρές καταστάσεις. Πρέπει να είμαστε θαραλέοι στον πόλεμο που θα έρθει. Το ψυχικό, όπως είναι και ο οικονομικός, το πνευματικό, θα λυγίσεις. Μέχρι και να μην έχουμε να φάμε, να είμαστε θαραλέοι. Βλέπε μεσολόγοι. Έτσι είναι ο Έλληνας, έτσι είναι η γενιά μας. Δεν μπορούμε να φανούμε λίγοι μπροστά σε αυτή την κληρονομιά. Και τέλος θα σας πω έναν άλλον ορισμό που έχω ξεχωρίσει. Έχω ξεχωρίσει 7 λοιπόν από τους 12, είναι 12 ορισμοί της Ανδρείας και είναι οι περισσότεροι ορισμοί στους όρους του Σπευσίπου. Επιστήμη των καταπόλεμων πραγμάτων. Δηλαδή τι πάει να πει αυτό. Πρέπει να γνωρίζεις πάρα πολύ καλά πώς αμήνεσαι, πώς διατηρείς την ψυχραιμία σου, πώς χειρίζεσαι τα όπλα και προτρέπω όλους τους Έλληνες, υπάρχουν ομάδες που μπορούν να μας πούνε πώς να αμυνθούμε. Πρέπει να ξέρουμε κάποιο χειρισμό, την άμυνά μας. Δεν θα φεθούμε εμείς, ελάτε και να παραδοθούμε έτσι. Εδώ πέρα στην Κρήτη πήραν τις τζουγκράνες οι γιαγιάδες και τους φάγαν λάχανο. Τον ανθό των αλεξιπτωτιστών εκεί πέρα όταν έπεσε στο Μάλεμε. Λοιπόν, αυτό το πράγμα πρέπει να το ξαναβρούμε. Και πρέπει, επειδή είμαστε απομακρυσμένοι εμείς από τη φύση, δεν θα φεθούμε μέσα στις πόλεις σαν τα ποντικάκια να μας βάλουν φωτιά, μας κάψουνε. Πρέπει λοιπόν όλοι μας να φροντίσουμε με κάποιο τρόπο να μάθουμε άμυνα, να μάθουμε χειρισμό, οτιδήποτε. Κάπως. Πώς θα αμυνθώ εγώ όταν φάω την επίθεση. Θα κάτσω δηλαδή εδώ πέρα και θα με πιάσει έτσι και χωρίς να ξέρω. Επομένως εδώ, βλέπετε τι γίνεται στο Ισραήλ. Τι κάνουνε, μαθαίνουνε πόλεμο και οι γυναίκες. Δεν λέω εγώ να πάω να καταδάγουμε στο στρατό, αλλά πρέπει να ξέρουμε κάποια βασικά. Πρέπει λοιπόν όλα αυτά να τα έχουμε υπόψη. Δεν θα αφαιθούμε έτσι, γιατί ο πλήτης πολίτης έχει τα ίδια γράμματα. Ο πολίτης πρέπει να είναι ο πλήτης. Και ο πολίτης δεν είναι μόνο οι άντρες. Είναι και οι γυναίκες. Γιατί οι γυναίκες σπαρτιάτισες φτιάχνουν σπαρτιάτες. Γιατί όταν ένας πολιτισμός δεν σέβεται τη γυναίκα,
δεν φτιάχνει άντρες. Αλλά ανδρίκελα. Εντάξει. Οπότε εδώ μας λείπει η άρενα ενέργεια της άνω ροής, γιατί άρεν και ανδρία έχει την ίδια ετυμολογική ρίζα, προφανώς, άνδρας και ανδρία. Αυτή λοιπόν την άρενα ενέργεια με την εκθύλυνση των πάντων και ονοονοήτω, δεν θα την αφήσουμε στην ψυχή μας να υπάρξει. Δεν θα την αφήσουμε. Μας χτυπάνε τη γλώσσα, μας χτυπάνε την οικογένεια, μας χτυπάνε την ιερότητα του θήλεως και του άρενος, της θήλειας και άρενας αρχής. Δεν ήταν αχταρμάια οι αρχές του σύμπαντος. Άρενα αρχή, θήλεια αρχή. Είναι εδώ το πεδίο της Μεγάλης Μητέρας. Αρχηγέτης είναι ο Διόνυσος. Όλοι μέσα μας έχουμε και θήλια ενέργεια και άρενα ενέργεια. Πρέπει να τονίσουμε την άρενα ενέργεια της ανδρείας. Δηλαδή, η ψυχή μου να το λέει και να πάω προς τα άνω. Εδώ λοιπόν, από τον ιερό τόπο της Θάσου, όπου ήρθανε τα θεσμοφόρια, ήρθανε οι λατρείες της Δήμητρας, της Αθηνάς, του Απόλλωνος και της Αρτέμιδος και βρήκαν και σμίξανε με τον Διόνυσο και τον Ηρακλή, εδώ σε αυτόν τον τόπο σας καλώ να σμίξετε μέσα σας όλες αυτές τις αρετές που χαρακτηρίζουν τον Έλληνα και θα κλείσω με ένα στίχο του Ελίτη. Κατακλυσμούς ποτέ δεν λογαριάσαμε. Μπήκαμε μέσα στα όλα και περάσαμε. Γιατί έχουμε στο κατάρτι μας βιγλάτορα, παντοτινό τον ήλιο τον ηλιάτορα. Να είμαστε καλά. Καλή Λευτεριά.